Ποιο έχει δίκιο, τι. Ναι, τελικά που μαλώνουμε συνέχεια. Κοίταξε να δει. Αναμφισβήτητα πρόκειται για του δύο καλύτερου παίκτε στο survival. Και μπορούμε έχουμε να δούμε. Ακριβώ. Θα δούμε σήμερα τα στατιστικά, γιατί τα νούμερα πάντα αποτυπώνουν την αλήθεια. Έτσι, ο καθένα μπορεί να λέει το ότι θέλει τα νούμερα. Αυτό. Τα νούμερα. Η Σίβυλα. Τι. Η Σίβυλα. Ναι, τα νούμερα λοιπόν δείχνουν ότι πρώτο αγωνιστικά στα στατιστικά είναι ο Γιώργο Αγγελόπουλο. Από την αρχή μέχρι σήμερα. Από την αρχή μέχρι και σήμερα. Έχει παίξει 152 αγώνε, έχει κερδίσει του 92 με ποσοστό επιτυχία 60,5%. Δεύτερος είναι ο Μάριος Ιωαννίδης με 139 αγώνες να έχει συμμετάσχει. Έλειπε βέβαια δύο εβδομάδες. Νίκες 82, ποσοστό 59%. Μετά έρχεται είναι η Ευρυδίκη. Κοντά για να είναι κοντά, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η πόλωση ανάμεσα στον Αγγελόπουλο και στον Μάριο. Η Ευρυδίκη ψηλά. Ακολουθεί η Ευρυδίκη. Εντάξει, εδώ βέβαια υπάρχει το πλεονέκτημα ότι στα τελευταία παιχνίδια αναγκαστικά ως γυναίκα παίζει. Γιατί πρέπει να παίξει γυναίκα, οπότε παίζει προχωρητικά. Και είναι 159 αγώνες. Αλλά έχει νίκη, θα μπορούσε να έχει ήττα. Ναι, απλά έχει περισσότερες συμμετοχές, αυτό εννοώ, οπότε αυξάνονται οι πιθανότητες. 58,5. Μετά είναι ο Αναγνωστόπουλος τέταρτος, πάμε στο Βασάλο πέμπτο και να δούμε στη συνέχεια για να δούμε λίγο και προς τον πάτο της πυραμίδας, γιατί έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον. Έκτη είναι η Σάρα, έβδομος είναι ο Φανιώτης. Παιδιά, η Σάρα είναι καλύτερη από το Σπαλιάρα. Όπως βλέπεις, όλοι είναι καλύτεροι από το Σπαλιάρα. Στο νούμερο 10 είναι ο Μπό μαζί με το Σπαλιάρα, με 36,6 ακριβώς και οι δύο. Ο ένας είναι τον Διάσημο, ο άλλος τον Μακητόνη. Η Σάρα είναι καλύτερη από το Σπαλιάρα. Έχει τραυματισμό το παιδί. Ο Σπαλιάρα έχει φανίρε. Όταν έχει πάνω 4.000 γυναίκε, λέει ο Γιάννη και ο Ματσούκα είναι καλύτερο από το Σπαλιάρα. Τι λέει ο σκηνοθέτη. Και ο Ματσούκα είναι καλύτερο από το Σπαλιάρα. Ενώ. Κατέβηκε χθε ποτέ. Μετά στο τέλο. Α, έχει το ειδήλιο. Όχι. Όχι, φύγε η κοπέλα. Και γι' αυτό, ρε παιδί μου, και γι' αυτό είναι πολύ εκνευρισμένοι με το Σπαλιάρα πολύ. Δηλαδή του λέει ο Σπαλιάρα, α πούμε, συνέχεια τι να κάνουν και του λένε κάτσε ρε φίλε εδώ, εσύ α πούμε δεν μπορεί να είσαι στον πάτο και μα λε εμά τι να κάνουμε. Ο Μπό είναι μαζί με τους Σπαλιάρα. Εντάξει, και αυτός λίγο εντελώς στον πάτο. Ανεβαίνει τώρα που είχε δυνατήσει λίγο. Όχι, νομίζω πέφτει. Νομίζω τελευταία πέφτει ο Μπό. Ο Σπαλιάρα έχει κάνει κάτι τέτοιο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα με τον Μπό. Το ίδιο πράγμα είναι από την αρχή, νομίζω. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Μάλιστα, προχωράμε. Πάντως, λίγο αυτή η κόντρα που υπάρχει στον Αγγελόπουλο και στο Μάριο, επειδή εξελίσσεται και εκτός survivor, παιδιά, να χαλαρώσουμε λιγάκι. Έτσι, ένα παιχνίδι. Ναι, είναι και πολλά λεφτά. Θέσεις από κόσμο, γιατί λέμε την άποψή μας. Άσου να πλακωθούν λίγο. Α, επειδή είσαι δανεικός. Ναι, ας χαλαρώσουμε για λίγο, παιδιά. Και τα ψεύτικα προφίλ μπορούμε να τα ξέρουμε. Εμένα μου κάτσε φρόνι μου σου ξεκατεβάσουν το Instagram εσύ. Μην μιλάς. Ναι, τα θέλει ο κοπό σου. Εδώ στηρίζω Βαλαβάνη. Παιδιά, εντάξει, το θεωρώ τραγικό έτσι. Εντάξει. Το θεωρώ τραγικό. Αυτή η οπαδοποίηση και η πόλη που έχει δημιουργηθεί εκτός του παιχνιδιού. Εντάξει, καθόμαστε, το βλέπουμε ωραία και να κάθεσαι και να βρίζει. Δηλαδή, βρίζουν του πάντε. Τα λέω Τσιρό αφού έχει μιλήσει 10 λεπτά για τον Τάνο. Σε έχει πει όλα τα στατιστικά. Μετά μα λέει και μια τάξη. Και που βρίζανε όλο το Facebook του αντιπάλου του Τάνο και μέχρι τώρα δεν είχαμε πρόβλημα. Τώρα έχουμε το πρόβλημα. Προχωράμε.